Ορθόδοξη ιεραρχία. Β. Να γίνεται ζήτησης περιπίστεως, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, και ακολούθως να εκτίθεται απόφασης και όρος δογματικός σε κάθε μία από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γ. Να είναι πάντα τα εκτιθέμενα παρά αυτής δόγματα και οι κανόνες ορθόδοξα, ευσεβή και σύμφωνα με τις Θείες Γραφές και τις προηγηθήσεις Οικουμενικές Συνόδους. Και παραθέτει εδώ το πολυθρύλτο αξίωμα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, που το ανέφερε και ο Άγιος Πειραιός, το εις τη αυτήν υπόθεσιν ρηθέν, τας γενωμένας συνόδους η ευσεβής πίστης κυρί, και πάλιν η των δογμάτων ορθότης κρίνει τα συνόδους. Και δέλτα, το να συμφωνήσουν και να αποδεχθούν τα παρά των Οικουμενικών Συνόδων διοριστέντα και κανονιστέντα άπαντες οι Ορθόδοξοι Πατριάρχοι και Αρχιερείς της Καθολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξου, είτε δια της αυτοπροσώπου παρουσίας αυτών, είτε δια των ιδίων τοπετηρητών ή και τούτων απόντων διαγραμμάτων αυτών. Και τονίζει επιπροσθέτως ότι αυτή η των της Οικουμένης Πατριαρχών και Αρχιερέων συμφωνία είναι ο των Οικουμενικών Συνόδων συστατικός και διακριτικός χαρακτήρ. Αναφορικά προς το δεύτερο χαρακτηριστικό ιδίωμα προβάλλεται η ένσταση ότι η ενθέματη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν θα συζητήσει θέματα πίστεως, ούτε θα εκθέσει απόφαση και όρο δογματικό, διότι δεν δικαιούται να χαρακτηριστεί ως οικουμενική. Και όμως, αν και στο υπό της πέμπτης προσυνοδικής πανορθοδόξου διασκέψεως εγκριθέν σχέδιο κειμένου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αυτή αποδέχεται και ομολογεί την πίστη εις τη μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, άρθρον πρώτον, παρά τα αυτά δηλώνει ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, μη ευρισκομένων εν κοινωνία με ταυτής, άρθρον 6. Εδώ πλέον τίθεται μέγα εκκλησιολογικό και δογματικό θέμα, αφού κραυγαλαίως γίνεται υπέρβασης του εκκλησιολογικού δόγματος της μιας και μόνης Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, διότι η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου με όλα τα γνωρίσματα και τις προδιαγραφές μιας νέας Οικουμενικής Συνόδου καθίσταται λίγα αναπαραίτητη και επιτακτική. Το διακυβευόμενο εντάφτα είναι μέγα και σοβαρό ζήτημα πίστεως, αφού κλονίζεται με τον τρόπο αυτό η δογματική διδασκαλία του συμβόλου της πίστεως περί της μιας και μόνης Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Η δε προσθήκη εις το εν λόγω έκτο άρθρο, αλλά και πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει το κείμενο αυτό της διασκέψεως, ότι προς ταύτας εννοεί τας άλλας εντός εισαγωγικών χριστιανικάς εκκλησίας και ομολογίας, σχέσεις αυτής πρέπει να στηρίζονται επί της υπ' αυτών όσων ένεστη ταχυτέρας και αντικειμενικοτέρας αποσαφηνήσεως των όλων, του όλου εκκλησιολογικού θέματος και ιδιαίτερος της γενικοτέρας παραυτής διδασκαλίας περί μυστηρίων χάριτος, ιεροσύνης και αποστολικής διαδοχής ουδόλως επιλύει, παρά μόνον περιπλέκει το μέγα εκκλησιολογικό θέμα. Δεν έχουν καμιά θεολογική αξία και σημασία οι αποσαφηνήσεις και εξηγήσεις των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών εντός εισαγωγικών. Δια την εκκλησιολογία και τη διδασκαλία τους περί μυστηρίων χάριτος, ιεροσύνης και αποστολικής διαδοχής, εάν προηγουμένως δεν ασπαστούν την ορθόδοξη εκκλησιολογία της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και την Αγία και μόνη των πίστη και παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πηγάζει από την Αγία Γραφή και τη Θεία Διδασκαλία του Θείου Δομήτωρος της Αγιοτάτης ημών Εκκλησίας, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων ημών. Διότι εάν εμένουν στις αιρέσεις και τις κακοδοξίες των και συνεπώς δεν έχουν κοινωνία εν την πίστη και τη αγάπη με την μία και μόνη Αγία του Χριστού Εκκλησία, τότε ούτε μυστήρια, ούτε ιεροσύνη, αλλά ούτε και αποστολική διαδοχή έχουν. Όλα αυτά θράβονται και καταλύονται όταν υφίσταται ο μολυσμός και η πνευματική νόσος της αιρέσεως και του σχίσματος, της κακοδοξίας και της πλάνης. Χριστιανικές εκκλησίες εκτός της μιας και μόνης αγιοτάτης εκκλησίας δεν λογίζονται, ούτε είναι δυνατόν με θεολογικά και αγιοπνευματικά κριτήρια να υφίστανται. Ασφαλώς δε είναι αδιανόητο και βλάσφημο να θεωρηθούν ποτέ αυτές ως παραρτήματα της μιας και μόνης εκκλησίας του Χριστού. Και το τρίτο χαρακτηριστικό ιδίωμα, το οποίο παραθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιωρίτης, είναι λίγα σημαντικό και αξιοπρόσεκτο. Όλα τα εκτιθέμενα παρά της Οικουμενικής Συνόδου δόγματα και οι κανόνες να είναι ορθόδοξα και ευσεβή και σύμφωνα με τις Θείες Γραφές και τις προηγηθήσεις Οικουμενικές Συνόδους. Αυτό σημαίνει ότι και η συγκληθισωμένη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αφού το όντι φέρει την κανονική ονομασία μιας Οικουμενικής Συνόδου, καλείται να στοιχηθεί κατά πάντα προς την δογματική και κανονική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τις θείες επιταγές της Αγίας Γραφής και των ιερών κανόνων των προγενεστέρων Οικουμενικών Συνόδων. 2. Εφόσον κατά το ιερό πηδάλιον της Εκκλησίας μας ο όρος Αγία και Μεγάλη Σύνοδος ταυτίζεται με τον όρο Οικουμενική Σύνοδος, συνεπάγονται και οι ανάλογες υποχρεώσεις της, για να έχει και αυτή το απαιτούμενο κύρος και τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεώς της εκ των υστέρων ως Οικουμενική Συνόδου. Εκτός και αν πρέπει, ακούγοντας την ονομασία Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, να εννοήσουμε απλώς τη σύγκληση διευρυμένης Συνόδου Ορθοδόξων Προκαθημένων και ουδέν πλέον. Πρωτίστως προέχει η αναγνώριση, όπως προελέχθη, των δύο αποδεχομένων και ανεγνωρισμένων υπό της γρηγορούσης δογματικής συνειδήσεως του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας Οικουμενικών Συνόδων επί Μεγάλου Φωτίου και επί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και εν συνεχεία στιχούσα εις την παράδοση των Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων, θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή τα οριζόμενα και διακελευόμενα υπ' αυτών. Δηλαδή, πρώτον, την τοποθέτηση του Ιερού Ευαγγελίου στην κεντρική θέση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, όπως έκπαλε εγίνετο τούτο στις Οικουμενικές Συνόδους, και την ένθεν και ένθεν αυτού κατά τα πρεσβεία τιμής και την ισχύουσα τάξη πλαισίωση των προκαθημένων και λοιπόν Αγίων Συνέδρων. Β. Τη συμμετοχή όλων των Ορθοδόξων Επισκόπων, πλην εκείνων οι οποίοι λόγω γύρατος ή ασθενείας θα ζητήσουν αρμοδίως την εξαίρεσή του. Γ. Την συζήτηση και την εξέταση όλων των θεμάτων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, να εκφραστούν επ' αυτών ελευθέρως, αβιάστος και επαρκώς οι Άγιοι Σύνεδροι, και να τεθούν σε ψηφοφορία τα προς συνδιάσκεψη θέματα, οπότε θα ισχύσει το ιεροκανονικό ψήφος των πλειώνων κρατήτων, όταν βεβαίως πρόκειται για όλα τα άλλα θέματα εκτός από τα δογματικά. Στα δογματικά δεν ισχύει αυτό και ένας μπορεί να εκφράσει την Ορθόδοξη πίστη. Η ισχύουσα αρχή ότι η εκάστοτε τοπική εκκλησία θα έχει μία ψήφο και θα έχει προεξασφαλιστεί η ομοφωνία των μελών της, δι' όλα τα θέματα δεν ερίδεται εις τους θείους και ιερούς κανόνας. Το να προετοιμάζονται και να προαποφασίζονται τα θέματα από τις προσυνοδικές επιτροπές, χωρίς να έχουν ειδικώς εξουσιοδοτηθεί οι εκπρόσωποι κάθε τοπικής εκκλησίας. Ομιλώ ειδικότερα για την ελλαδική μας εκκλησία. Από το κυρίαρχο σώμα της Εκτής Ιεραρχίας, δια το κάθε θέμα, τι θα υποστηρίξουν ως θέση και απόφαση της ιεραρχίας μας, πού θα συμφωνήσουν ή πού θα διαφωνήσουν, και χωρίς να γνωρίζει η σεπτή ιεραρχία και δι' αυτής ο κάθε επίσκοπος την άλλη πλευρά και την πρόοδο και εξέλιξη των εργασιών των προσυνοδικών διασκέψεων, αυτό αφίσταται κατά μοιρίας παρασάγκας από την Ορθόδοξη παράδοση. Παραπέμπει στο μοναρχικό ή και ολιγαρχικό πολίτευμα του δυτικού θρησκευτικού κόσμου, σε δυτικά πρότυπα και όχι στο συνοδικό πολίτευμα της Ορθοδόξου Ανατολής. Η Αγία του Χριστού Ορθόδοξος Εκκλησία δεν δέχεται, ούτε θα δεχθεί ποτέ μοναρχία ή ολιγαρχία, και πολύ περισσότερο δεν θα αποδεχθεί πάπα στην Ανατολή. Στην Ορθόδοξη μας παράδοση καταρτίζονται εκ των προτέρων τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, αλλά δεν προαποφασίζονται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εν Αγίο Πνεύματι, έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν, ελέγχθη κατά την Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων, εν τη ώρα των Ιερών Συνεδριών, ελεύθερη και αδέσμευτη, χωρίς πιέσεις και απειλές. Εκφράζονται οι Άγιοι Σύνεδροι με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, διαλέγονται ή διαφωνούν κινούμενοι υπό της φωτιστικής χάριτος και του παρακλήτου Πνεύματος και αποφασίζουν εν Αγίο Πνεύματι. Ούδε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί και η ελευθερία. Και δέλτα, την αγιοπαρτηρική και ιεροκανονική στάση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου έναντι εκείνων οι οποίοι διαλόγω συνειδήσεως και προσιλώσεως στους δογματικούς όρους και τους ιερούς κανόνες της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας δεν θα συμμορφωθούν σε τυχόν αποφάσεις ασύμβατες και αντικρουόμενες προς την Ορθόδοξη παράδοση, τη δογματική και η ιεροκανονική. Η συνοχή και η πλήρης αποδοχή των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου θα εξαρτηθεί από τον απόλυτο της συμβασμό, χωρίς καινοτομίες και προσταφαιρέσεις, στο περιεχόμενο της Αγίας Τιμών και Αμομή του Πίστεως, διδασκαλίας και παραδόσεως, από την πλήρη συμμόρφωση προς την αρχή του μη μετέρην όρια αιώνια Άι Πατέρες έθεντο. Το ορμητικό πνεύμα του οικουμενισμού και η ακάθεκτη ορμή της παγκοσμιοποίησης και πανθρησκείας δεν πρέπει επουδενή λόγο να επιδράσουν ή να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Απαιτείται μεγάλη προσοχή και επαγρύπνηση, για να μην επαληθευτούν ο φόβος και η ανησυχία του εναγίης αναπαυωμένου αειμνίστου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, σπουδαίου κανονολόγου της Εκκλησίας μας, που εξέφρασε κατά τη δεκαετία του 60 εις τον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη με τα εξής λόγια: «Μυριάκης προτιμότερον Παναγιώτατε, να εκριζωθεί ο ιστορικός της Κωνσταντινουπόλεως θρόνος και να μεταφυτευτεί εις την αέρημον νησίδα του Πελάγους, ακόμη δε και να καταποντιστεί εις τα βάθη του Βοσπόρου, ή να επιχειρηθεί έστω και η ελαχίστη παρέκκληση από τις χρυσής των πατέρων γραμμής ομοφόνος βοόντων, που χωρίς συγκατάβασης της της πίστεως. Μη θέλετε να δημιουργήσετε διεκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις. Πειράστε να ενώσετε τα διεστώτα και το μόνον όπερ θα κατορθώσετε θα είναι να διασπάσετε τα ενωμένα και να δημιουργήσετε ρήγματα στις εδάφη έως σήμερα στερεά και συμπαγή. Σύνεται και συνέλθετε». Οι θείοι και οι ιεροί κανόνες των Αγίων Οικουμενικών και των αναγνωρισμένων ταπικών συνόδων εκδικούνται κατά την συνήθεια έκφραση του αειμνίστου του Πατρός Επιφανίου. Σεβασμιότατε, παρακαλώ. 2 λεπτά. Όταν γίνεται παράβασης και καταπάτησης των, καθορίζεται σαφώς το επιτήμιο για τους καταφρονητές. Οι παραβάτες των κανόνων τίθενται ενώπιον των βαρέων ευθυνών των και της συνείδησεώς των. Η τοπική εκκλησία αποφασίζει για αυτούς οι οποίοι παρεκτρέπονται. Και θα ήθελα πριν τελειώσουμε να μνημονεύσω δύο μαρτυρίες καθηγητών, ενός αρχαιοτέρου και ενός από τους νεοτέρους. Βέβαια, οι σεβαστοί καθηγητέ μου εδώ, επειδή θα ακουστούν, δεν μνημονεύω τις δικές τους μαρτυρίες. Αλλά εκείνη είναι από τον ευρύτερο χώρο και έχει σημασία για αυτά τα οποία συζητούμε. Ο ένας είναι ο κύριος Χρήστος Γιανωράς, είναι ομότιμος καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου και ο οποίος αναφέρεται στο θέμα το ότι το αντιπροσωπευτικό από την κάθε εκκλησία, αυτό λέει, δεν στέκει πουθενά και με τίποτα. Και δεν μπορεί να παραβλέψουμε και έναν επίσκοπο ο οποίος δεν έχει προσόντα, όπως ο επίσκοπος Τριμηθούντος, τότε ο Άγιος Σπυρίδωνας, από την κρίση του οποίου κρίθηκε ο όρος και η απόφαση συνόδου. Και ο άλλος, ο Χρισπόστομος Ταμούλης, λέγει κάποιες θέσεις, χρησιμοποιεί εδώ, που θεωρεί αμάρτυρη αυτή την τακτική αυτής της συνόδου, να μην συμμετέχουν όλοι οι επίσκοποι να είναι μία ψήφος σε κάθε εκκλησία. Αυτό το κεκτημένο δικαίωμα δεν πρέπει να αφαιρεθεί, λέει, από τον επίσκοπο, και πολύ περισσότερο να μην εκπροσωπείται και ο λαός και οι δύο πρώτοι βαθμοί της ιεροσύνης, οι κληρικοί, αλλά και όλοι οι επίσκοποι. Και έτσι μιλάει ότι κατά κάποιο τρόπο αυτή η εκκλησιολογία προσβάλλεται με τον τρόπο αυτόν τον οποίον λέμε. Και καταλήγω στο τέλος, Άγιε Πρόεδρε, να κατακλείσω με την παρούσα εισήγηση, αφού ζητήσω συγγνώμη για αν υπερεύει λίγο το χρόνο, με την ευχή των Ιερών Διπτύχων της Αγίας Προθέσεως, τα οποία ανεγίνος και σε κάθε Θεία Λειτουργία ο αείμνηστος γέροντάς μου και καταξιωμένος Μητροπολίτης Ύδρας Πετσών και Αιγίνης κυρός Ιερόθεος, που τα είχε παραλάβει από τον αείμνημο γέροντα, τον γέροντά του, Αρχιμανδρίτη πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο. Έλεγε αυτή η ευχή: «Μνήσθητη, Κύριε, της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της αποπεράτων έως περάτων της οικουμένης, της λύσεως των σχισμάτων και των αιρέσεων και της αναδείξεως ασπίλου και αμόμου της Ορθοδοξίας, της εκλεκτής σου νύμφης». Αμήν. Ευχαριστούμε τον Άγιο Κηφύρον και πάλι ζητώ συγγνώμη, πρέπει όμως διαλόγους δικαιοσύνης έπρεπε να γίνουν οι παρεμβάσεις. Δεν υπερεύει τον χρόνο με κατάχρηση, σεβασμιότατε, αλλά θα έλεγα να παραλείπουμε τους χαιρετισμούς στην αρχή. Θα το κάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να προσχωρούμε όλους. 3 λεπτά μας παίρνουν, σας το λέω, ειλικρινά μας παίρνουν οι χαιρετισμοί, και δεν λέω για τους ή στην τράπεζα ταύτην παρισταμένους. Ένα άλλο ονόμασε, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό όλοι μας, μαρτυρία σημαντική την σύναξη αυτή, και πάλι με γνώμος εκείνους οι οποίοι ενεπνεύστησαν την ανάγκη αυτής της συνάξεως. Και η κριτική η οποία έγινε, ασκήθηκε και από τον σεβασμιότατο Κηφύρον, περιέχει επισημάνσεις και υπομνήσεις, το λέγω με δάκρυα, που πρέπει να τις λάβουν ιδιαίτερα υπόψη αυτοί που προχωρούν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο όπως προχωρούν. Είναι προς όφελός τους. Δεν νομίζω ότι θα είναι τίτλος τιμής να σχίσει κάποιος το σώμα του Χριστού, την Αγία μας Εκκλησία. Κατά το πρόγραμμα έχουμε υποβολή ερωτήσεων. Επειδή είναι η πρώτη συλλογή ερωτήσεων, παρακαλώ και στη συνέχεια, και νομίζω ότι δεν διαφωνείτε, να είναι γραπτές οι ερωτήσεις για να μην γίνονται διαλέξεις επί διαλέξεων. Η πρώτη ερώτηση είναι προς τον σεβασμιότατο Γλυφάδη ή Γλυφάδας. Είπατε ότι εάν η Μεγάλη Σύνοδος θίξει κατά τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους, θα την απορρίψουμε. Πρακτικώς με ποιον τρόπο θα απορριφθεί? Η ερώτηση είναι πάρα πολύ λογική και σωστή, αλλά νομίζω δεν είναι παρόντος χρόνου. Πιστεύω απόλυτα ότι ο Θεός, το Πανάγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα, η Παναγία μας, η πορεία των εκατομμυρίων Αγίων της Εκκλησίας μας, θα φωτίσει πρόσωπα και τρόπους, να βρεθεί τρόπος ιδιαίτερα πώς να αντιμετωπίσουμε όταν απορρίψουμε αυτή την επιλογή της συνάξεως με μεγάλης και Αγίας Συνόδου. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ο πατήρ Χριστός Τελικονούλης ερωτά, άλλες έχουν ονόματα, εγώ είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω όταν υπάρχουν. Να μας πούν οι Άγιοι Αρχιερείς, τι πρέπει να κάνει ο κλήρος και ο λαός αν αυτά που θα αποφασιστούν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο είναι αντίθετα προς τις Άγιες Οικουμενικές και τοπικές συνόδους που αναγνωρίστησαν από τις Οικουμενικές κλπ. Θα ακολουθήσουμε ναι ή όχι? Θα χαρακτηριστούμε εμείς σχισματικοί ή εκείνοι? Είναι συναφής η ερώτηση προς την προηγουμένη. Θέλει κανείς, σεβασμιότατε, να απαντήσει? Νομίζω Νομίζω η απάντηση που πήρατε στο Άγιος Γλυφάδος είναι αυτή η απάντηση. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εμείς ενδιαφερόμαστε για την σύνοδο που θα γίνει. Αν βέβαια γίνει τελικά, ενδιαφερόμαστε για να αλλάξουμε μερικά κείμενα. Ή τέλος πάντων τα κείμενα αυτά μερικά να μην εισαχθούν. Εκείνο ο αγώνα τον οποίο κάναμε και μέσα επειδή είμαι και μέρος της διαρκούς σειράς συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και βεβαίως και μέρος της ιεραρχίας, η προσπάθειά μας είναι, έχουμε εντοπίσει μερικά προβλήματα και έχουν εντοπιστεί μερικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε δύο κείμενα και σε άλλα κείμενα ενδεχομένως. Άρα θα κάνουμε αυτή τη στιγμή τον αγώνα μας ή να αλλάξουν, να διορθωθούν τα κείμενα αυτά ή ενδεχομένως να μην περάσουν. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει δυνατότητα, βεβαίως έχει αποφασιστεί να είναι 24 αρχιερείς από κάθε, μέχρι 24, γιατί υπάρχουν εκκλησίες που δεν έχουν τον αριθμό 24. Αλλά το τι γραμμή θα τηρήσει ο προκαθήμενος κάθε εκκλησίας θα εξαρτηθεί από τη γνώμη και την ψήφο των υπολείπων αρχιερέων. Άρα όλοι έχουμε ευθύνη. Δηλαδή και στη Σύνοδο που συζητάμε τα θέματα της Διαρκείας Σύνοδο και οι 24 που έχουν επιλεγεί και η ιεραρχία, γιατί ξέρετε ότι γίνεται τώρα μια διαργασία, στέλνονται διάφορα κείμενα από τους αρχιερείς, θα γίνει μια επιλογή, θα γίνει μια συζήτηση, θα γίνει η ιεραρχία ενδεχομένως μετά το Πάσχα, αυτή είναι η απόφαση και εκεί θα μελετηθούν τα θέματα αυτά. Και κανένας αρχιερεύς δεν είναι από εκείνους που δεν έχουν γνώμη και ψήφο, γιατί ακούστηκε ότι δεν θα έχουμε γνώμη και ψήφο. Θα έχουμε και γνώμη και ψήφο, τουλάχιστον στις τοπικές εκκλησίες. Και με τη γνώμη μας και την ψήφο μας, η πλειοψηφία θα καθορίσει τι θα ψηφίσει ο Αρχιεπίσκοπος στη Σύνοδο. Υπάρχουν βέβαια όλα αυτά τα προβλήματα της ψηφοφορίας, αλλά προς το παρόν δεν πρέπει ο καθένας να πει εγώ δεν μετέχω για τον α ή β λόγο. Προς το παρόν έχουμε όλοι οι επίσκοποι ευθύνη για να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Και επειδή υπάρχει και το θέμα της ομοφωνίας, εάν η Εκκλησία της Ελλάδος εν το προσώπου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών διαφωνήσει σε μερικά σημεία ή σε μερικά κείμενα, τότε βάσει της αρχής της ομοφωνίας δεν θα περάσουν. Άρα εκεί είμαστε τώρα και εκεί πρέπει να κάνουμε τον αγώνα. Το τι θα γίνει μετά είναι βέβαια μετά θα το καθορίσουμε και συνοδικός και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος τι θα γίνει μετά. Απευθύνεται στους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας που διοργάνωσαν την σύναξη αυτή και επειδή είναι ο Άγιος Κηφύρων μπορεί ο ίδιος να απαντήσει. Έχετε προσκληθεί να μετάσχετε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και αν ναι, σκοπεύετε να παραστείτε και να εκφράσετε τις απόψεις και ενστάσεις σας όπως μας τις παρουσιάσατε στην παρούσα ημερίδα. Δεν είμαι στην αντιπροσωπεία των 24 και το εδήλωσα βέβαια σε υπόμνημά μου ότι δεν επιθυμώ να είμαι γιατί δεν τηρείται αυτό το εκκλησιολογικό δεδομένο και δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή. Θα έπρεπε όλοι οι επίσκοποι να είναι παρόντες. Κατά τα άλλα, ο Άγιος Ναυπάκτου με εκάλυψε και δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Όσοι συμμετέχουν, θα συμμετάσχουν, θα εκπροσωπήσουν την Εκκλησία μας αφού η ιεραρχία συζητήσει μετά το Πάσχα τα θέματα αυτά διεξοδικώς. Κάποιοι αρχιερείς, ο Άγιος Ναυπάκτου και άλλοι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Βόρτινος, καταθέσαμε τα υπομνήματα τα οποία θα συζητηθούν από τις επιτροπές της αρμόδιας διορθοδόξων και δογματικών και στη συνέχεια η Ιερά Σύνοδος η Διαρκής θα τα δημορφώσει αυτά και θα τα φέρει στην ιεραρχία. Θα υπάρξει μια επεξεργασία και πιστεύω ότι χάρη στο Παναγίου Πνεύματος δεν θα επιτρέψει να φτάσουμε σε σημεία που θα θλίψουν όλους μας, την Εκκλησία μας, τους πιστούς και περισσότερο θα πλήξουν τη συνείδηση των Ορθοδόξων. Πιστεύω να πιθανεύσει αυτό το πνεύμα. για τον Σεβασμιότατο κύριο Ιερόθεο, γιατί η Αρχιεπισκοπή Αθηνών δεν μας έχει ενημερώσει για τη Μεγάλη Σύνοδο. Πόσο αληθεύει αυτό? Ναι, δεν ξέρω τι έκανε η Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Νομίζω κάθε επίσκοπος τα όρια της επισκοπής του κάνει ό,τι μπορεί. Και εγώ στην ΑΠΑ το έκανα και στην έδρα και στην άξιση ιερέων και ενημέρωσα. Φαντάζομαι θα γίνεται. Και άλλωστε και η μερίδα αυτή που γίνεται και η οποία καλύπτεται και τηλεοπτικός αλλά και ραδιοφωνικός, νομίζω ενημερώνει. Δεν είναι μόνο τι θα κάνει κάποιος αρχιερεύς. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να ενημερωθεί. Πρέπει να είμαστε όλοι ενημερωμένοι για τα θέματα αυτά και να τα αντιμετωπίζουμε με εγρηγορούσα συνείδηση. Μια ερώτηση προς τον ομιλούντα. Γιατί την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο συνοδικό που διαβάστηκε δεν διάβασαν όλοι τα αναθέματα? Ποιος θα ήθελε να απαντήσει? Βέβαια σε μένα απευθύνεται, αλλά εγώ το διαβιβάζω. Εγώ τα διαβάζω. Τώρα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει μελέτη ολόκληρη για αυτό το θέμα. Να απαντήσω λακωνικά. Ναι, σε απαντήσω. Δεν είναι γραμμένα, παλαιότερα θυμάμαι, ήτανε στο αδίπτυχα της Εκκλησίας. Υπάρχουν παλαιά αδίπτυχα τα βρίσκοντα. Και έχω στα παλαιά αδίπτυχα, τα οποία τα διάβασα και εγώ και τα έλεγα ως πρεσβύτερο. Υπάρχουν, ναι, αλλά δυστυχώς τα τυπικά, τα σύγχρονα των τελευταίες δεκαετίες, 20ετίας, υπήρχαν. Μετά τα φέρεσαν, γιατί έγιναν ορισμένα σχόλια, επειδή τα είπε με το θάρρος που έχει ο αγωνιστής και γνήσιος ιεράρχης και εκλεκτός, ο Άγιος Πειραιός. Και δυστυχώς σχολιάστηκε από ιεράρχας, ότι δεν έπρεπε να πει το ανάθεμα. Είναι μια... Έχουμε μια σειρά ερωτημάτων προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη εξ Ουκρανίας, προερχόμενο. Ομίλησε, είναι ενωμένος με το Πατριαρχείο Μόσχας. Τι έγινε στην Κούβα και τι υπόθηκε από τον Πατριάρχη Μόσχας? Και εκτός από τους εσφιγμενίτες, ποιοι άλλοι έχουν κόψει το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Άγιον Όρος και αλλού? Προσωπικά σέβομαι όλες τις ερωτήσεις. Είναι ισόκυρες και ισότιμες. Αλλά υπάρχουν και ερωτήσεις και χωρίς υπογραφή, οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν κάποιο θέμα. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή η στιγμή ο χώρος να απαντήσουμε πόσο και ο Σεβασμιότατος εξ Ουκρανίας μας μίλησε και ο Άγιος Λιφάδας μας μίλησε. Όποιος θέλει περισσότερα ή τους συναντά και συζητεί μαζί τους και ας γραφεί μετά ένα θαραλέο άρθρο, το οποίο θα διατυπώνει περαιτέρω απόψεις. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το χειριστώ διαφορετικά. Μήπως η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα αποφανθεί και περί των κολλημάτων της ιεροσύνης και για το θέμα των συμπροσευκών με αιρετικούς? Έχουμε ημερησία διάταξη, θα έλεγα, θεματική της Συνόδου. Μακάρι να απεφαίνεται περί όλων των προβλημάτων που έχουμε σήμερα. Επίσης, φαίνεται καθαρά ο κύριος Σανκυρίδης Μιχαήλ εκ Θεσσαλονίκης. Φαίνεται καθαρά πλέον ότι οι οικουμενιστές έχουν κάνει πολλά βήματα αντιπατερικά και αντιορθόδοξα, με αποκορύφωμα την σύνοδο που ετοιμάστηκε για να εγκρίνει ουσιαστικά όλα αυτά τα βήματα. Μήπως θα έπρεπε και οι αντιοικουμενιστές που βαδίζουν ορθόδοξα και πατερικά να κάνουν ένα βήμα με βάση και το παράδειγμα της Εκκλησίας της Μολδαβίας, να διακόψουν το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχη και των ομοφρόνων του? Απαντήθηκε ήδη νομίζω το ερώτημα, αλλά θέλετε να πείτε κάτι περισσότερο για να πάμε. Αφού η Εκκλησία του Πατρόου ημερολογίου τόσα χρόνια αγωνίζεται εναντίον του οικουμενισμού και υπέρ της ανώθευτης Ορθοδοξίας, γιατί την θεωρείτε εκτός Εκκλησίας? Πώς την θεωρεί εκτός Εκκλησίας? Εάν υπάρχει κάποιος, ή έχουμε σχίσμα. Και ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι και αν η πλευρά η δική μας, και εγώ ως δάσκαλος θα παρακολουθώ χρόνια, είναι εκείνοι ότι μας απορρίπτουν ως αιρετικούς. Δεν αισθάνομαι άνετα όταν ο άλλος με αποκαλεί αιρετικό. Ο πατήρ Εφρέμ, ο Εναριζώνα της Αμερικής, δίδων μαρτυρίας όλων των κόσμων, συνέστησε να αποφύγουμε τις εύκολες αποτυχήσεις, διότι ο ένας θα βγαίνει από εδώ και ο άλλος από εκεί, αλλά να έχουμε την ενότητα της πίστεως, διότι ο Θεός εργάζεται πριν από μας για μας. Θα φτάσουμε σε αποτελέσματα με την δίθεν πανορθόδοξο ή την Μεγάλη Σύνοδο, θα φτάσουμε σε αποτελέσματα που θα μας φέρουν όλους τους παραδοσιακά σκεπτομένους και αγωνιζομένους Ορθοδόξους μαζί. Μην βιαζόμαστε, διότι τότε μοιάζουμε με την πύλη του Αδριανού. Μπαίνεις μέσα και είσαι πάλι έξω. Μην φτάνουμε λοιπόν σε αυτή τη σερδέστηση. Ο πατήρ Αθανάσιος και ξέρετε, αυτά θα μπορούσαν να πάνε και στις άλλες, δεν έχω το χρόνο να τα προετοιμάσω. Δεν μας είπαν οι Άγιοι Αρχιερείς τίποτε για τα κριτήρια της επιλογής της αντιπροσωπείας. Παρακαλώ, εις εκ των Αγίων Αρχιερέων θέλει να απαντήσει. Κοιτάξτε, ποια είναι τα κριτήρια. Δεν υπήρχαν βασικά κριτήρια, δηλαδή αν κάποιος είναι Ορθόδοξος ή δεν είναι Ορθόδοξος για να επιλεγούν. Ξέρετε, το πώς θα γίνει αυτή η επιλογή αποφασίστηκε από τους προκαθημένους. Το 2014 στη Σύνοδο των Προκαθημένων στη Κωνσταντινούπολη, εκεί είπανε ποιοι θα κληθούν. Υπήρχε ένα τεράστιο θέμα. Εάν κληθούν όλοι οι επίσκοποι της Ορθοδόξης Εκκλησίας, επειδή μερικές εκκλησίες έχουν πολλούς επισκόπους. Η Ρωσική Εκκλησία έχει 500, 450-500. Η Αλβανία έχει 5-6. Η Κύπρος έχει, ξέρω εγώ πόσο, 10 επισκόπους. Οπότε μετά θα δημιουργείται ένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν ετέθη το θέμα, εάν είναι όλοι οι επίσκοποι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, δεδομένου ότι, όπως είπα και στην εισήγησή μου, δυστυχώς υπάρχει και μέσα στην Εκκλησία η γεωπολιτική και ο εθνοφιλετισμός, μετά θα επικρατούν άλλες καταστάσεις. Και γι' αυτό είπαν ότι να το κάνω μέχρι 24. Είναι επιλογή των προκαθημένων. Δεν ήταν η δική μου επιλογή. Όταν λοιπόν ήρθε το θέμα στη Σύνοδο, στη Διαρκήρα Σύνοδο, τότε ο Μητροπολίτης Ηλίας Γερμανός, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει τον Αρχιεπίσκοπο στη Γενέβη τον Ιανουάριο, έκανε την πρόταση και είπε, εφόσον η Ιερά Σύνοδος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, αποτελεί είναι το εντολοδόχο όργανο της ιεραρχίας, άρα πρέπει ο κορμός των 24 πρέπει να είναι από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, διότι είναι εντολοδόχο της ιεραρχίας. Στο διάστημα των ιεραρχιών διευθύνει την Εκκλησία η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος βάσει του καταστατικού χάρτου. Μπορεί να είναι αντικανονικό αυτό, αλλά αυτό ισχύει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και στη συνέχεια να είναι επιτροπές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, όπως είναι η Επιτροπή Διορθόδοξη, η Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστερικών Ζητημάτων, και η Επιτροπή Νομοκανονικών Ζητημάτων, Δογματικών και Νομοκανονικών, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα τα οποία θα έρθουν στη Σύνοδο. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε η εισήγηση του Αγίου Ηλίας Γερμανού και έγινε αποδεκτή, επήγε το θέμα στην ιεραρχία, έγιναν πολλές συζητήσεις στην ιεραρχία, υπήρχαν ιεράξεις που λένε όχι, να γίνεται με ψήφο. Δηλαδή να βάλουμε την κάλυψη, να βάλουμε όλα τα νόματα των επισκόπων και να ρίξουμε κλήρο και να επιλέξουμε 24 νόματα. Ετέθη αυτό το θέμα. Στη συνέχεια μετά ετέθη το θέμα όχι δια κλήρου, αλλά δια ψηφοφορίας, δια εκλογής, να γίνει ψηφοφορία και να επιλέξουμε εκεί. Και αυτό κάθε λύση είχε τα υπέρ, είχε και τα κατά, είχε τα αρνητικά, είχε τα θετικά. Δηλαδή, αυτό το τελευταίο, αν γινόταν ψηφοφορία, ενδεχομένως εκεί να επικρατούσαν ομάδες και να κυριαρχούσαν μερικές ομάδες αρχιερέων που είχαν μια ειδική κατεύθυνση. Και τελικά ετέθη το θέμα, αφού έγινε όλη αυτή η συζήτηση, και πρέπει να σας πω ότι ο Αρχιεπίσκοπος έθεσε, κάναμε απογευματινή συνεδρίαση και έθεσε το θέμα και έγινε διεξοδική συζήτηση με δημοκρατικό τρόπο. Και στη συνέχεια είπαν ότι να θέσουμε σε ψηφοφορία την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και αν αυτή απορριφθεί τότε να πάμε σε άλλες λύσεις. Και όταν έγινε ψηφοφορία, νομίζω 52 ψήφοι, 26 κατά και 56 υπέρ, και καταλήξαμε εκεί, σε αυτό το σημείο. Και πάλι θέλω να πω ότι είναι βέβαια η επιλογή του αριθμού, είναι ένα πρόβλημα, αλλά από την άλλη μεριά αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο αυτοί που προτάθησαν τέλος πάντων να πάνε αν θα γίνει στη Μεγάλη Σύνοδο, έχουν ευθύνη όλοι οι αρχιερείς της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να πούν τις απόψεις τους, να τις καταγράψουν να τις αποστείλω στη διαρκή Ιερασύνοδο. Έχουν ευθύνη και οι μοναχοί και οι κληρικοί και οι λαϊκοί να ενημερώνουν τους επισκόπους τους ή να ενημερώνονται από εκείνους. Γιατί πράγματι πρόβλημα είναι μεγάλο να γίνεται μια τέτοια μεγάλη σύνοδος και ο λαός να μην παρακολουθεί, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Εγώ τουλάχιστον διατύπωσα τις απόψεις μου ότι δυστυχώς η προπαρασκευαστική περίοδος υπήρξε ελιπέστατη. Ούτε εμείς οι αρχιερείς δεν είχαμε γνώση. Και επέμενα στη διαρκή σύνοδο οπωσδήποτε να λάβω γνώση των κειμένων. Έκανα μεγάλη επιμονή και τώρα έχω ζητήσει να μου δώσουν αυτή την περίοδο και τις εκθέσεις τις οποίες είχαν στείλει στη διαρκή σύνοδο οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να δούμε τι έλεγαν αυτές οι εκθέσεις. Και πρέπει να σας πω ότι πράγματι όταν γινόταν οι προπαρασκευαστικές συναντήσεις έκαναν εκθέσεις στη διαρκή σύνοδο και πήγαινε στο αρχείο. Δεν γινόταν συζήτηση και κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν κατευθυντήριες γραμμές πώς θα γίνεται η επεξεργασία των κειμένων. Δεν έπρεπε να φτάσουμε, η άποψή μου, εδώ μιλάω για την Εκκλησία της Ελλάδος, στις άλλες περιπτώσεις έγιναν, δεν έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να υπογραφούν τα τελικά κείμενα και άντε να γίνουν τώρα μερικές αλλαγές στο τέλος. Έπρεπε ήδη να είχαν γίνει οι αλλαγές και διορθώσεις. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη αυτών δεν είμαι εγώ να το κρίνω. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Παρακαλώ. Όταν ερώτησα τον Άγιο Γραμματέα πόσοι αρχιερείς από τους 81 απήντησαν και είπαν τα υπομνήματά τους σχετικά με τη Μεγάλη Σύνοδο, ξέρετε πόσοι μου είπε? 8 απήντησαν. Και μου είπε ότι μεταξύ αυτών είστε κι εσείς που συμφωνείτε με τις γνώμες του Αγίου Ναυπάκτου, του Αγίου Κιθύρου, του Αγίου Νεασμύρης και του Αγίου Πειραιός. 8 απήντησαν. Και ένα δεύτερο ετονίστη κατά κόρον ότι δεν μπορούν να μην πάνε ειδικοί, διότι μ' αρέσει να λέω την αλήθεια, δεν προσβάλλω κανέναν. Τον σέβομαι, τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον μακαριότατο. Είπε σε μία φράση ενώπιον της ιεραρχίας ότι εγώ χωρίς τους ειδικούς δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να έχω ανθρώπους ειδικούς που ξέρουν. Και εκεί παρενέβη και είπα το παράδειγμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Και το θέμα είναι ότι δεν πάνε μόνο οι αρχιερείς, οι μόνιμοι τα μόνιμα μέλη των δύο αυτών συνοδικών επιτροπών, αλλά πάνε και είναι απληρωματικοί. Γιατί να πάνε οι απληρωματικοί? Και γιατί η απόφαση αυτή, όπως είπαμε, έγινε 25 με 52. Αυτό είναι δικαίωμα των ιεραρχών, βέβαια. Αλλά εγώ ήθελα να πω αυτό που έπρεπε να πω. Αμέσως, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Είναι πολλά, τώρα προσπάθησα να ομαδοποιήσω, τα οποία αναφέρονται και σε θέματα που θα ακολουθήσουν. Θα τα καταθέσω στη γραμματεία για να διαβαστούν λίγα-λίγα στις επόμενες με τις επόμενες ερωτήσεις. Είναι κάτι που αφορά μία άστοχη φράση μου. Παρακαλώ να μας πείτε ποιοι είναι καλεσμένοι και ποιοι όχι. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Άστοχη τελείως η φράση μου. Άλλο ήθελα να πω, ότι είναι και πρόσωπα πολιτικοί κλπ. Αυτούς είχα στο νου μου, αλλά δεν μπόρεσα να εκφραστώ. Ζητώ συγγνώμη. Και κάποιο άλλο το αφήνω, κάποιος θέλει να μας πει, αδελφός εδώ, να μας πει για πράγματα τα οποία γίνονται στην Πάτμο. Παρακαλώ, σεβασμιότατε Άγιε Πειραιός, δεν βλέπω καλά, εσείς θα ορίσετε πώς θα γίνει. Πιστεύω και προτείνω να γίνει υποτύπων μιας παρεμβάσεως, όχι στο βήμα. Ξέρετε, 3 λεπτά στο βήμα είναι 15 λεπτά μετά. Αλλά θα μπορούσε να γίνει υποτύπων ερωτήσεως, γίνεται και ενημερώσεως, γίνεται αυτό και αυτό στη βάθμο. Ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Το διάλειμμα 15 λεπτά, να κερδίσουμε λίγο χρόνο.